Καλησπέρα σας, πώς είμαστε? Είμαι ο Νίκος και σας καλωσορίζω στο σεμινάριο νούμερο 35. Σε αυτό το σεμινάριο θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πώς δημιουργούμε την διάταξη μιας σελίδας. Αν λοιπόν είδατε το προηγούμενο βίντεο, θα θυμάστε ότι έχουμε μια κεφαλίδα με ένα πρόχειρο λογότυπο, μια ετικέτα πλοήγησης με κάποιους υποθετικούς συνδέσμους που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και την ετικέτα section με την οποία είπαμε ότι θα δουλέψουμε στο επόμενο βίντεο. Οπότε αυτή τη στιγμή θα διαγράψω το σχόλιο που έχω εδώ μέσα. Επίσης έχουμε μια ετικέτα aside με την οποία θα δουλέψουμε και με αυτήν αργότερα και την ετικέτα με το υποσέλιδο, το footer δηλαδή, στην οποία εισάγαγαμε περιεχόμενο με τα πνευματικά δικαιώματα, τα copyrights. Πρόκειται για μια πολύ ελλειπή ιστοσελίδα, ωστόσο από το προηγούμενο βίντεο μέχρι το σημερινό δημιούργησα ένα λογότυπο για τη σελίδα μας και αν το δείτε στο browser έχουμε το λογότυπο, την πλοήγηση, το navigation δηλαδή και τα πνευματικά δικαιώματα. Μας λείπει λοιπόν η ετικέτα section και η ετικέτα side. Ας επιστρέψουμε στο Notepad++ και ας δούμε τι μπορούμε να εισάγουμε στην ετικέτα section, η οποία περιλαμβάνει το βασικό περιεχόμενο της σελίδας. Το λόγο για τον οποίο θα επισκεφθεί και κάποιος τη σελίδα μας. Η ετικέτα αυτή μπορεί να περιέχει ένα ή και περισσότερα άρθρα, γι' αυτό υπάρχει και η αντίστοιχη ετικέτα στο HTML5, η ετικέτα article. Και μέσα σε αυτήν μπορούμε να βάλουμε το αντίστοιχο περιεχόμενο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η σελίδα αφορούσε τις ειδήσεις, τότε θα είχαμε ένα άρθρο σχετικά με ειδήσεις. Ας εισάγουμε και άλλα στοιχεία στην ετικέτα αυτήν. Θα εισάγω μια κεφαλίδα, H2, με τη φράση «This is an article header». Και κάτω από αυτήν μπορούμε να βάλουμε και μια υποκεφαλίδα H3, διότι κάποια άρθρα έχουν τη βασική κεφαλίδα που περιγράφει την όλη ιστορία, αλλά και μια μικρότερη κεφαλίδα που αναφέρει τι θα συμβεί στις επόμενες παραγράφους ή ποιο είναι το θέμα που ακολουθεί. Οπότε πάω να γράψω την φράση μου. This is an article header. Ωραία. Και από κάτω θα βάλω την υποκεφαλίδα βασικά. Εδώ ας εισάγουμε την φράση This is a sub header. Και έτσι δημιουργούμε δύο διαφορετικές κεφαλίδες σε μία σελίδα. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο browser πιθανόν να μην αναγνωρίσει ποια από τις δύο είναι η κεφαλίδα. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσουμε τις κεφαλίδες μέσα σε μία ετικέτα header, την οποία θα δημιουργήσω τώρα. Επίσης να αναφέρω ότι ο browser δεν θα θεωρήσει αυτήν την ετικέτα ως την βασική κεφαλίδα της σελίδας, όπως έχουμε εδώ παραπάνω το doctype html. Αυτή η ετικέτα κεφαλίδας μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε κεφαλίδα θέλουμε να έχουμε στη σελίδα μας. Συνεπώς λοιπόν ο browser θα καταλάβει ότι αυτή είναι μια κεφαλίδα για τη σελίδα και ότι αυτή εδώ είναι μια κεφαλίδα σχετικά με το άρθρο. Θα πάμε μία σειρά παρακάτω και θα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο της σελίδας μας. Θα εισάγουμε μερικές παραγράφους εδώ, διότι τι θα ήταν ένα άρθρο χωρίς παραγράφους ή περιεχόμενο. Οπότε θα γράψω την πρώτη μου παράγραφο
τη φράση this is παρά ένα. Και μία δεύτερη παράγραφο με τη φράση this is παρά δύο. Οπότε αυτό θα το γράψω κάπου εδώ. Εδώ. Ωραία. Η πρώτη παράγραφος και η δεύτερη παράγραφος. Κάτω από αυτές μπορούμε να προσθέσουμε μία ετικέτα υποσέλιδου footer, διότι όλα τα άρθρα έχουν και ένα υποσέλιδο, έτσι δεν είναι? Και η συγκεκριμένη ετικέτα θα αφορά μόνο το υποσέλιδο του άρθρου και όχι όλης της σελίδας. Και συνήθως στο υποσέλιδο εισάγουμε μία φράση όπως αυτήν: Written by, ας πούμε, Quaidin Vat. Για να γνωρίζουμε από ποιον γράφτηκε το άρθρο. Πάμε να το γράψουμε και αυτό. Εδώ ανάμεσα. Αυτά περίπου εισάγουμε λοιπόν στην ετικέτα section. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και για την ετικέτα side. Δυστυχώς όμως τώρα δεν υπάρχει χρόνος και θα την εξετάσουμε στο τρίτο μέρος αυτής εδώ της ενότητας. Ελπίζω να τα καταλάβατε. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο βίντεο για πολύ περισσότερα πράγματα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας!